Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Το όνομά σας. Λέγομαι Μπόγρης Σωτήρης, είμαι σπουδαστής δημοσιογραφίας. Θέλω να σας πω ότι το πολιτικό σύστημα έχει αποσταθεροποιηθεί. Σίγουρα οι ευθύνες είναι πιο πολύ σε εσάς, αλλά θέλω να πω ότι οι ευθύνες έχει και ο λαός. 40 χρόνια Πασό και Νέα Δημοκρατία ψηφίζει ο κόσμος, γιατί εδώ οι αγαπητοί κύριοι συνταξιούχοι τους είπανε απατεώνες. Να πούμε ότι ο κόσμος τους ψήφισε, έτσι, δεν βγήκαν με κλήρωση. Άρα έχουμε και εμείς ευθύνη. Ένας λαός συμμέτοχος στο πελατειακό σύστημα, συμμέτοχος στο ρουσφέτη. Έχουμε ευθύνη και δεν είναι και πολύ μακριά η ευθύνη μας. Δηλαδή το 2009 τα δύο κόμματα μαζί συγκέντρωναν 80%. Ακριβώς. Και εγώ απορώ συγκεκριμένα, για παράδειγμα, γιατί είναι ευχάριστο που είναι και η νεολαία εδώ σήμερα και έχω να πω ότι οι ευθύνες πέφτουν και στη νεολαία και δεν ξέρω τον εαυτό μου. Για μια νεολαία η οποία έχει ακαλλιέργητη πολιτική παιδεία, δεν ασχολείται με τα κοινά. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι πόσο ήρθε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και πού θα πάμε να πιούμε τον καφέ σήμερα το απόγευμα. Και επίσης, μια τρίτη ευθύνη είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Πρέπει να πούμε ότι σε μια ανθρωπιστική κρίση στην οποία περνάμε, η Εκκλησία έχει κρατήσει όλους τους γειτόνες για την πάρτη της. Πρέπει να πούμε ότι σημαντικό είναι ότι ο κόσμος πρέπει να δει και να κρίνει το ρόλο της Εκκλησίας. Πού είναι η Εκκλησία στη κρίση στην οποία περνάμε αυτή τη στιγμή, είναι απούσα. Και βλέπουμε για παράδειγμα πάρα πολύ, και δεν αναφέρομαι τώρα στον απλό ιερέα που είναι στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας, ο οποίος βοηθάει τον κόσμο. Αναφέρομαι στους Μητροπολίτες, αναφέρομαι στον Αρχιεπίσκοπο, οι οποίοι κυκλοφορούν με πολυτελή αυτοκίνητα, κυκλοφορούν με Mercedes, φοράνε χρυσάφια, χρυσούς σταυρούς και ο κόσμος πεινάει. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Τόσα συσίτια κάνει η Εκκλησία. Συγγνώμη, αναφέρομαι στην εκκλησιαστική ηγεσία και θεωρώ απαράδεκτο να κυκλοφορούν με πολυτελή αυτοκίνητα. Έχουν κοινωνικά παντοπολία η Εκκλησία. Μην την ακυρώνουμε. Μιλούσατε όλη την ώρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μιλάω για την Εκκλησία, την ηγεσία της Εκκλησίας που κυκλοφορεί με πολυτελή αυτοκίνητα, έχει αμύθιτη περιουσία και βλέπουμε ότι δεν βοηθάει τον κόσμο. Εκεί είναι το πρόβλημα σήμερα. Και να σου πω και κάτι. Χαίρομαι που έχουμε μνημόνια, γιατί αυτός ο λαός ταξίζει αυτά. 40 χρόνια Πασό και Νέα Δημοκρατία. Okay. 40 χρόνια Πασό και Νέα Δημοκρατία ψηφίζει ο κόσμος. Δεν βγήκατε με κλήρωση, κάποιος σας ψήφισε. Αυτό είναι το σημαντικό. Και οι φοιτητές ψήφισαν πρόσφατα όμως και τους λέτε απολυτικ. Με συγχωρείτε λίγο. Ψήφισαν. Με συγχωρείτε, έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Η νεολαία με τους προηγούμενους. Νεολαία, λέω, οι φοιτητές, ναι. Τώρα προχθές είχαμε φοιτητικές ευθύνες. Εγώ είμαι στη νεολαία και ξέρω ακριβώς πώς συμπεριφέρονται η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία πώς συμπεριφέρεται. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Σκαρπινάκης Πέτρος ονομάζομαι και είμαι παντρεμένος, έχω τρία παιδιά, σπουδάζουν. Αυτό που ήθελα να πω, καταρχήν, να με συγχωρείτε, μπορεί η πολιτική να ψιλοτσακωνώσετε, αλλά εγώ θέλω να πω στον κύριο εδώ πέρα, να μου επιτρέψετε, ότι είναι απαράδεκτο νέος να λέει ότι πρέπει να έχει παιδεία και να μην πηγαίνουν στα ποδοσφαιρικά και στα υπόλοιπα και να κατηγορεί την Εκκλησία. Λυπάμαι ειλικρινά. Η Εκκλησία έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει. Λοιπόν, τώρα, ως προς το θέμα αυτό που με καίει εμένα προσωπικά, θα ήθελα να ρωτήσω κυρίως τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά για αυτό το... αυτό το πολυνομοσχέδιο, αυτή την υδρογονοβόμβα, εάν γνωρίζετε, αν το έχετε διαβάσει. Συγγνώμη για την ερώτηση, αν το για έχετε το διαβάσει. Για το μεσοπρόθεσμο λέτε. Ναι, για τώρα. Το μεσοπρόθεσμο. Ναι, ναι. Γιατί μην ξεχνάμε, πρόσφατο είναι ότι όλα τα μνημόνια αδιάβαστα ήταν, ακόμα και όχι από βουλευτές και από υπουργούς. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει τι σημαίνει το επικουρικό σαν σύνταξη. Έχουμε κάνα πρόβλημα εκεί πέρα. Θα ήθελα να μου απαντήσετε γιατί υπάρχει βάθος εκεί πέρα. Πέστε. Όποιος. Τι σημαίνει, ναι, δηλαδή θα έχουμε με άλλα λόγια, θα έχουμε περικοπή του επικουρικού. Πέστε. Ναι, θα έχει περικοπή στις επικουρικές. Τότε, εγώ τα πηγαίνω κάθε μήνα στην τράπεζα για να πάρω
τη σύνταξή μου που δουλεύω 40 χρόνια με βαρέα και ανθυγιεινά και μου έχουν κόψει και 12.000 τον χρόνο. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε, εφόσον έπρεπε να επιζήσει η Ελλάδα. Εγώ θέλω αλήθεια. Βγήκε ο Πρωθυπουργός δύο φορές και είπε ότι μισθούς και συντάξεις, δεν θα γίνει καμία περικοπή. Τι σημαίνει δηλαδή, όταν λέμε συντάξεις, διαχωρίζουμε την σύνταξη, την κύρια σύνταξη εθνεπικουρική, που γράφουν οι αιτήσεις με την επικουρική. Και η επικουρική καταρχήν είναι τόσο δυνατή, την έχουμε πληρώσει. Και ειδικά εγώ, σαν τεχνικός που ήμουνα στο ΤΕΑΙΕ, που είναι πολύ δυνατό σαν ηλεκτρολόγος, έχω δώσει του κόσμου τα χρήματα. Και εδώ, ενώπιον όλων, εάν τυχόν, βάζοντας, ας πούμε, κάτω τα χρήματα που έχω δώσει, με αυτά που μου δίνανε, είναι περισσότερα να μου πάρουν όλη τη σύνταξη εδώ. Σας το λέω, να μου την πάρουν όλη τη σύνταξη. Αλλά έπαιρνα λιγότερα. Το αποτέλεσμα, πέστε μου ειλικρινά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα γίνει περικοπή στη σύνταξη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η σύνταξη, δηλαδή, πηγαίνω εγώ στην τράπεζα και παίρνω κάθε μήνα τη σύνταξή μου. Δεν μου λένε ακόμα και αυτό που γράφει, ότι ξέρεις, αυτή η σύνταξη είναι τόση και η άλλη που την παίρνω από κάτω από το αυτό είναι τόση. Αυτή που παίρνεις κάτω από το τραπέζι θα σου την πάρω, τη σύνταξη θα σου την κόψω. Σιγά σιγά, 30, 50 και ούτω καθεξής. Με μια δικαιολογία ότι ξέρεις, το ταμείο αυτό, αν δεν πάρουμε λεφτά από αυτούς που εργάζονται τώρα, δεν θα σας το δώσουμε. Αυτό γιατί δεν το λέει ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός? Ελάτε, κύριε Μουσουρούλη, μια σύντομη απάντηση. Απευθύνεστε στην πλευρά του τραπεζιού που δεν διεκδικεί ψήφο οργής. Στην πλευρά του τραπεζιού. Θεσινός υπουργός. Όχι, απαντήστε στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στο συγκεκριμένο ερώτημα. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Είναι μια υποχρέωση η οποία προκύπτει από τη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη. Δεν θα πάω στα συνταξιοδοτικά. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Όλοι εσείς, ζητάτε να αλλάξουμε και να προχωρήσουμε ως πολιτικό σύστημα, έτσι. Και βγάζω τον εαυτό μου έξω, γιατί ήμουν υπουργός, ήμουν βουλευτής 5 χρόνια, 4,5, αλλά προχθές άφησα τα προνόμια της βουλευτικής έδρας για να διεκδικήσω την ψήφο. Να την κερδίσω, όχι να την εισπράξω. Και λέω λοιπόν, και σας κοιτώ όλους στα μάτια. Θέλετε να αλλάξουμε και να προχωρήσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Να μετακινηθούμε ή να αλλάξουμε ριζικά το κράτος μας και τα κόμματά μας? Κύριε Μουσουρούλη, σας έκανε ο άνθρωπος μια συγκεκριμένη απάντηση. Μια απάντηση θέλω. Και 2 και 5 το πρωί. Παρακαλώ, απαντήστε στην ερώτηση που έκανε. Συντάξεις δεν θα μειωθούν. Όμως υπάρχει ένας κανόνας που λέγεται. Δεν θα μειωθούν οι επικουρικές τώρα το καλοκαίρι. Ακούστε με. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Και λέω εγώ, εάν δεν κάνουμε αλλαγές. Ποιες είναι οι αλλαγές? Θα σας πω συγκεκριμένα. Έχουμε δεσμευτεί να κρατάμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Εάν δεν αλλάξουμε. Αφού θα τη μειώσετε, κύριε Μουσουρούλη, τώρα την επικουρική, γιατί τα λέτε αυτά? Συγγνώμη, τι να πω. Θα μειωθούν οι επικουρικές, να βγάλουμε μια άκρη. Για όνομα του Θεού. Μιλάω για τη σύνταξη και δεν μου απαντάτε. Σε δύο πράγματα. Εγώ μιλάω για την αλήθεια. Να σου πω κάτι. Καλά κάνω. Γιατί δεν λέει αλήθεια ο Πρωθυπουργός να μας πει ότι, κύριε, η σύνταξη θα την πάρετε τη σύνταξη, αλλά με ένα άλλα, αυτή τη σύνταξη θα σας την αφήσουμε, ενώ την άλλη, το επικουρικό, θα σας την κόψουμε. Αυτό είναι βρώμικο. Ευχαριστώ πολύ. Το να λες ψέματα είναι βρώμικο, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πει κανείς ψέματα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μπελιώτης Αντώνιος, είμαι 52 χρονών και ήθελα να κάνω μια απλή δήλωση, ερώτηση, όπως θέλετε πάρτε το. Από ό,τι έχω καταλάβει όλο αυτό το διάστημα που ακούω, βλέπω τις εκπομπές για τα πολιτικά, ένα πράγμα με το φτωχό μου μυαλό. Μπορεί να είναι πολύ φτωχό, αλλά νομίζω ότι έχω και λίγο δίκιο. Δεν θέλει να κερδίσει κανένας την εξουσία, από ό,τι καταλαβαίνω, με αυτά που λένε και με αυτά που κάνουν. Ο ένας μου λέει ότι αν δεν με ψηφίσεις θα ρίξω την κυβέρνηση. Ο άλλος μου λέει ότι αν δεν με ψηφίσεις δεν φεύγουνε. Ο άλλος μου λέει αν δεν με ψηφίσεις αποθεσσαροποιούμε. Και μόλις πάει να ανέβει ο ένας, πετάει μια άλλη ιστορία ο άλλος να πέσει. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή, η δική μου γνώμη, η φτωχή, δεν θέλετε ευθύνες. Είναι καλή η θέση αντιπολίτευσης, αλλά επειδή έρχονται πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και κανείς δεν θέλει να λάβει την ευθύνη γιατί θα μειωθούν οι συντάξεις. Γιατί λοιπόν να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία με τον Πασόκ το δεύτερο καπάκι να φάει κάτω?
ο συνασπισμός γιατί να ανέβει, αφού ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει αυτά που λέει με καμία δύναμη. Με καμία δύναμη. Η ελιά ή το Πασόκ, τι να μου πούνε τώρα εμένα. Όσο για τα άλλα, για την ανεργία, για όλα αυτά, για τον αιγιαλό, για αυτά που γίνονται, ανακαλύψαμε τα Αμερική σήμερα το πρωί ή σήμερα το βράδυ. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Δηλαδή, δεν πάνε να νομοποιήσουν αυτά που γίνονται χρόνια. Αυτό κάνουν. Τίποτε άλλο. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό, κύριε. Διαβάστε το νομοσχέδιο. Θα σας πω κάτι λοιπόν εγώ. Εγώ είμαι από ένα νησί την Άξο. Μπάζωμα θάλασσα. Θα σας πω κάτι λοιπόν εγώ. 5 τετραγωνικά μέτρα ανακλίνη ξενοδοχείου. Αυτό δεν το έχω ματαδεί. Λοιπόν, και είμαι στο ρεπορτάζ 30 χρόνια. Εγώ είμαι λοιπόν από την Άξο, από την απείρανθο Άξου. Ναι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά λοιπόν τι έχουν κάνει, όχι μόνο στο. Α, λες παράνομα. Τι λέω τώρα. Μα εδώ μιλάμε νόμιμα. Μα αυτό λέω και εγώ. Εδώ λέει νόμιμα ότι για κάθε κρεβάτι. Ακριβώς. 5 τετραγωνικά μπε στη θάλασσα. Μα πάνε να νομοποιήσουν έχεις την παρανομία. 200 δηλαδή. Κρεβάτια, κάνε 5 στρέμματα γήπεδο, μπάζωσε τη θάλασσα. Αυτό που θα κάνουν τελικά θα είναι να νομοποιήσουν αυτό που έχει γίνει ήδη. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αυτό που λένε με καμία δύναμη. Ούτε το Συντάγμα το επιτρέπει, ούτε η αεροπορία το επιτρέπει, ούτε κανένας το επιτρέπει. Απλά θα νοποιήσουν αυτό που ήδη υπάρχει. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο. Με λίγα λόγια θέλω να τελειώσω ότι άνεργος δεν είμαι μόνο εγώ και δεν σκέφτεται ποτέ κανένας, λέμε μόνο για την νεολαία. Εγώ που είμαι 50 χρονών και βάλε, υπάρχει μια στο δισεκατομμύριο να πιάσω δουλειά είτε με ανάπτυξη, χωρίς ανάπτυξη. Σε 7 χρόνια έχετε ανάπτυξη. Και εγώ θα είμαι 60. Ποιος θα πάρει για δουλειά. Σύνταξη δεν παίρνω. Με καμία δύναμη δεν παίρνω σύνταξη. Διότι τα τελευταία 5 χρόνια μετράνε. Άρα η γενιά του πατέρα μου πήγε χαμένη. Με κανεμένα. Η γενιά δεν πάει χαμένη. Η κόρη μου, η μεγάλη μου κόρη, γιατί να τραβιέται. Γιατί να σπουδάσει. Γιατί να φωνάξει. Γιατί να κάνει οτιδήποτε. Αφού λέει ο παππούς της πήγε χαμένος. Ο πατέρας πήγε χαμένος, εγώ γιατί να πάω χαμένη δηλαδή, γιατί να ασχοληθεί. Δεν ρωτάω κανένα σας, γιατί δεν φταίτε εσείς, φταίω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Πολύ πικρό αυτό. Η κυρία και μετά εσείς και τελειώνουμε με τους δυο σας. Καλησπέρα σε όλους. Σοφία Πετρόβα ονομάζομαι και είμαι εκπαιδευόμενη δημοσιογράφος. Την ερώτηση από πού είναι η καταγωγή? Κατάγομαι από τη Ρωσία. Μάλιστα. Πρώην Σοβιετική Ένωση. Την ερώτησή μου θέλω να την απευθύσω σε όλους. Και είναι ως εξής. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση ή έστω κάποιο σχέδιο πρότασης όσον αφορά το θέμα των ποντιακών συντάξεων που να είναι άμεσα υλοποιήσιμη? Ευχαριστώ πολύ. Για τη ναι, κύριε Χρυσόγωνε. Βεβαίως. Αυτό είναι το πιο εξοργιστικό δείγμα της μνημονιακής αναλγησίας. Σε 20.000 ανθρώπους, υπερήλικες ομογενείς από την πρώην Ανατολική Ευρώπη, έκοψαν τα 300 κάτι ευρώ το μήνα τα οποία ελάμβαναν ως σύνταξη, χωρίς να έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι να δουλέψουν, γιατί μιλάμε για ανθρώπους ηλικίας 70 ετών και άνω. Τους έκοψαν και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα τέλη του 2013. Πρόκειται δηλαδή για μαζική ανθρωποκτονία. Το σχέδιο πια. Και χωρίς σχέδιο, ρωτάει. Το σχέδιο είναι να αποκατασταθούν αυτές οι συντάξεις. Αυτό είναι το σχέδιο. Μα είναι δυνατόν. Μα μιλάμε, μιλάμε για ελάχιστα χρήματα. Το δικό για σχέδιο. Μια λεπτομέρεια που δεν ενδιαφέρει. Αφήστε το δικό σου. Και δεν ήταν καν μνημονιακή σας υποχρέωση. Δεν ήταν καν μνημονιακή σας υποχρέωση. Υπερβήκατε. Το σχέδιο ποιο είναι? Για να τα ακούσουμε. Καταστήσουμε τη σύνταξη. Λεπτό. Είναι κρυμμένο μυστικό αυτό το σχέδιο. Γιατί δεν το φανερώνετε? Το δικό μας δεν είναι καλό. Μα ρώτησε η κυρία ποιο είναι το σχέδιο. Πώς θα αποκατασταθούν? Πώς? Με το κούρεμα του χρέους? Πώς? Μα ακριβώς. Είναι λίγοι άνθρωποι. Το κούρεμα του χρέους είναι η λιδία λίθος για να γίνει αυτή η χώρα βιώσιμη. Άρα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, η απάντηση είναι ότι θα κουρέψουμε το χρέος και θα επιστρέψουμε. Αλλά δεν είναι προϋπόθεση αυτό για τα συγκεκριμένα. Διότι εδώ μιλάμε για ψίχουλα. Εδώ μιλάμε για ψίχουλα. Για τα συγκεκριμένα πιο παρακαλώ. Παρακαλώ. Αλλά έτσι πως έτσι να πεθάνουν όλοι. Ακούστε το συμπολίτημα. Πεθάνουμε. Ονομάζομαι Στέλιος Ροζολής και μιας και έχουμε εδώ πέρα υποψηφίους ευρωβουλευτές, θέλω να κάνω μία ερώτηση συγκεκριμένη. Ακούω γενικά ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι αναγκαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται αλλιώς.
Θέλω να ακούσω για ποιο λόγο είναι τόσο αναγκαία. Ποια θα είναι τα όρια που θα μπουν με την Ευρώπη. Πώς η Ελλάδα θα καταφέρει να έχει ανεξάρτητη εθνική βούληση. Πώς θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με την Ευρώπη ώστε να λυθούν όλα τα προβλήματα στην Ελλάδα και να μην πηγαίνει με την πορεία των άλλων κρατών και να είναι δυσανάλογη αυτή η πορεία. Και πώς, θα συμπληρώσω τελευταία, πώς γίνεται να νιώθουμε, πώς θα νιώθουμε εμείς όταν μπαίνουμε στο τρένο και ακούμε απαγορεύεται η επετεία στα βαγόνια. Με αυτή την ερώτηση θα κλείσω. Ναι, κύριε Δελαστέκη. Πρέπει να ξέρετε ότι πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχε παγκοσμιοποίηση. Δεν υπήρχαν δασμοί σε τίποτα. Μόλις έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όλα τα κράτη της Ευρώπης ύψωσαν φραγμούς προστασίας, προστάτευσαν τις εθνικές αγορές και έτσι αναπτύχθηκαν επί 50... Έτσι οδηγήθηκαν στην κρίση του 1929. Ποια κρίση του 1929. Μετά το... Ποια κρίση του 1929. Εδώ μιλάμε ότι επί 50 ολόκληρα χρόνια αναπτύχθηκαν σε πλαίσιο... Τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Τον πρώτο παγκόσμιο, σας είπα. Η κρίση του 1929, λοιπόν. Μα γιατί τι λέτε, πήγαμε τόσο πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε το 50. Εγώ σας λέω το εξής. Δεν υπήρχαν δασμοί. Τα κράτη μέχρι το 1970-80 είχαν μειούμενους μεν, αλλά προστατευτικούς εθνικούς δασμούς, οι οποίοι επέτρεψαν την ανάπτυξη των οικονομιών όλης της Ευρώπης. Και έφεραν την κρίση και έφεραν και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αυτοί οι δασμοί. Έκαναν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες υπόδειγμα κοινωνιών με σοβαρότατα κοινωνικά δικαιώματα. Παρόλο που στα κράτη αυτά εναλλάσσονταν κυβερνήσεις οι οποίες ήταν του κεφαλαίου. Δεν είχαμε πουθενά επανάσταση. Τώρα ξαναέχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν μπορούν να πουλάνε οι Κινέζοι, τα κινέζικα προϊόντα, αν μπορούν να πουλούνται χωρίς δασμό στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση σταδιακά να μην οδηγούνται και οι μισθοί της Ευρώπης διαρκώς μειούμενοι προς μια τέτοια κατεύθυνση. Δεν είναι ακριβές αυτό, συγγνώμη. Και αν βάλουν δασμό και πώς θα ζήσει η Ελλάδα ακριβές αυτό. Είναι ακριβές για την ακρίβεια. Μόνο αν παράγουμε τα ίδια προϊόντα με την Κίνα πρέπει να έχουμε χαμηλούς μισθούς. Αν παράγουμε πιο σύνθετα προϊόντα, μπορεί να έχουμε πάρα πολύ ακριβούς μισθούς. Δασμούς είχαν όλες οι χώρες. Και όπως υπαγόντουσαν τα δικά μας προϊόντα σε δασμούς για να εξαχθούν, υπήγονται και τα ξένα προϊόντα. Αυτό επέτρεπε να έχουμε μέχρι και τη δεκαετία του 80 και βιομηχανίες και βιοτεχνίες κτλ. Αυτό δεν απέτρεπε το να υπάρχουν κρίσεις. Εδώ όμως ξαναμπαίνει ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτή τη φορά θα υπάρξουν ή όχι προστατευτικοί εθνικοί δασμοί για να αναπτυχθούν οι οικονομίες της Ευρώπης. Είναι ένα ερώτημα. Το πρόβλημα όμως. Το οποίο είναι πολύ σοβαρό και εμφανίζεται σε όλες τις χώρες. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εμφανίζεται. Και στην Πορτογαλία, που ήταν 15η από τις 15 χώρες της Ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγηθήκαμε να τους λένε ότι δεν είστε ανταγωνιστικοί και γι' αυτό να μειώσετε τους μισθούς. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να καταλάβουμε τι γίνεται. 60% ανεργία στους νέους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από αυτό. Μόνο αυτοί στην Ευρώπη θα δουλέψει. Δεν υπάρχει έγκλημα μεγαλύτερο από αυτό. Γιατί όταν εγώ ανήκω σε μια γενιά που έζησα τη μετανάστευση. Την έζησα όχι πάνω μου. 5 χρονών ήμουνα, έφυγε ο καλύτερος μου φίλος για την Αυστραλία. 12 χρονών ήμουνα, έφυγε ο καλύτερος μου φίλος για την Αμερική. 17 χρονών ήμουνα, έφυγε ο καλύτερός μου φίλος για τον Καναδά. Φεύγανε όμως τουλάχιστον τότε χωριατόπουλα που παλεύανε να ζήσουν. Δεν μπορεί να φτιάχνουμε επιστήμονες κατά σειροήν, να έχουμε φτιάξει εκατοντάδες χιλιάδες μορφωμένα παιδιά, τα οποία ξέρουν 100 φορές περισσότερα από ό,τι ξέραμε εμείς στην ηλικία τους, και αυτούς τους ανθρώπους να μας τους παίρνουν με 4 χιλιάρικα το μήνα μεικτό μισθό
οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Σουηδοί, οι Άλλοι. Κύριε Τελεστή, εκτός Ευρώπης αυτό δεν θα συμβαίνει. Αν δεν παίζουν ρόλο τα σύνορά μας, δεν παίζουν ρόλο οι γείτονές μας. Δεν έχει σημασία η γεωπολιτική θέση της Ελλάδος για να απαντήσουμε στο παιδί αν είναι αναγκαίο να είμαστε εντός εκτός Ευρώπης. Πέραν των οικονομικών μεγεθών που περιγράφω την κατάσταση γιατί εδώ, σε αυτή τη συζήτηση, κανείς δεν στάθηκε στο πώς φτωχαίνει η χώρα. Κανείς δεν στάθηκε. Συγγνώμη, αλλά ο άνθρωπος ρώτησε. Ο άνθρωπος ρώτησε. Εγώ λέω πάντως ότι υπάρχει άλλος δρόμος σε αυτό που ρωτάει. Υπάρχει άλλος δρόμος σε αυτό που ρωτάει ο συγκεκριμένος φίλος. Υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουν αποδειχθεί δύο πράγματα. Ότι σε όλη την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρξε ποτέ Ευρωπαϊκή Ένωση των ισότιμων σχέσεων και της ισόμετρης ανάπτυξης. Βάθαινε η ανισόμετρη ανάπτυξη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πια είναι άνισες οι σχέσεις ακόμα και στο σκληρό και πυρήνα. Τα κονδύλια που πήραμε αν δούμε τόσα τη Γερμανία, τα κονδύλια που πήραμε είναι ώρα να κάνουμε έναν απολογισμό γιατί η Ελλάδα του Βίτα Κουπουσού, του Γκάμα Κουπουσού και τα του ΕΣΠΑ είναι η Ελλάδα της βαθιάς κρίσης. Δεν τα έπαιρνε ο Έλληνας αγρότης για να αγοράσει γερμανικά τρακτέρ, κυρία Παπαδόπουλε. Παρακαλώ, παρακαλώ, έδωσα το λόγο στην κυρία Γιαννακάκη. Η ώρα είναι 2:20. Ο λαιμός τώρα. Σε όλα τα κράτη. Τώρα πήρατε φωτιά όλοι στις 2:20. Ελάτε κυρία Γιαννακάκη. Παρακαλώ. Δρόμος της αποδέσμευσης με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων. Ξεκινώ από αυτό που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος για τα κονδύλια. Τα κονδύλια δεν είναι πανάκια. Τα κονδύλια εξαρτάται από το πώς τα χρησιμοποιούνται. Πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε αυτά να δημιουργούν βιώσιμες ποιοτικές θέσεις εργασίας με εξωτερική προστιθέμενη αξία. Άρα σημασία έχουν οι πολιτικές και ποιοι διαχειρίζονται αυτές τις πολιτικές και αν υπάρχει πολιτική βούληση να γίνει αυτό που είπα προηγουμένως. Η ανεργία που τόσες φορές το έθιξαν οι συνομιλητές μας απόψε έχει αποδειχθεί παγκοσμίως. Δεν μειώνεται χωρίς γενναία προγράμματα επενδύσεων και παρέμβαση του κράτους. Αυτό τελεία να τελειώνουμε. Μόνο με επενδύσεις ιδιωτικές δεν μειώνεται η ανεργία. Όπως επίσης θα μειωθεί με πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό ήταν αυτό που είπε ο φίλος μας, ο σπουδαστής δημοσιογραφίας. Και κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό. Με την απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Άρα. Και η οποία οδηγεί στον πολιτικό κινησμό. Άρα αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή και αυτό που ζητούν οι πολίτες και εδώ πρέπει να έρθει το πολιτικό σύστημα στο ύψος των περιστάσεων είναι να ξαναποκτήσει η πολιτική το πραγματικό της νόημα. Μάλιστα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως με αποχή από τις εκλογές. Γιατί όπως είπε νομίζω ο ίδιος κυρίως ο πολίτης στη δημοκρατία και αυτό το έλεγε ο Θουκυδίδης έχει ευθύνη. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, κυρία Σπανό. Κοιτάξτε. Πολύ σύντομα, ναι, παρακαλώ. Ναι. Τα κονδύλια ήταν σαν το τυρί με τη φάκα. Επί χρόνια βλέπαμε το τυρί και δεν είχαμε δει τη φάκα, ας πούμε, βάσει τη οποία διαλύθηκε και ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Αυτό είναι. Ναι, αλλά εμείς φάγαμε ένα σούπερ μάρκετ σε τυρί ολόκληρο. Έτσι. Δεν το φάγαμε όμως. Δεν το φάγαμε όλοι οι φάγαμε. Όχι, η χώρα, λέω, κυρία Σπανό, δεν μιλώ για φυσικά πρόσωπα. Η χώρα δεν είμαστε όλοι. Φάγαμε τη δεκαετία του 80 και του 90 τον άμπακο σε τυρί. Εντάξει, δεν είναι. Ποια φάκα μου λέτε τώρα. Δέκα φορτηγά. Όχι, δεν το φάγαμε όλοι. Δεν φάγαμε όλοι το ίδιο. Σε κάθε κλάδο. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι πήγα τη δεκαετία του 80 να καλύψω ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στη Λάρισα και έξω από τα μπουζούκια ήταν περίπου 1.500 Mercedes και BMW σε ουρά έξω από τα μπουζούκια. Τη δεκαετία του 80. Με τα μάτια μου, λιποθύμησα. Με το σώματος των αγροτών που χτύπαγε το κεφάλι του στον τοίχο στη δεκαετία του 90 όμως. Γιατί ενέδωσε αυτή την παγίδα. Συμφωνώ μαζί σας. Κύριε Παπαδόπουλο, απαντήσαμε. Πρέπει να είμαστε υπέρ του ότι πρέπει να το θέμα είναι οι πολιτικές. Ναι, αλλά τώρα αρκεί αυτό, λέμε. Ναι, αλλά κύριε Παπαδόπουλο, ξαφνικά το 2014 να ψάχνουμε τη φάκα
όταν έχουμε φάει τον άμπακο σε τυρί τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000. Δεν τα φάγαμε. Μιλώ για τη χώρα, κύριε Παπαδόπουλε, όχι για φυσικά πρόσωπα. Εντάξει, υπάρχει και ταξική διαστρωμάτωση. Δεν είμαι ο Πάγκαλος. Σύμφωνοι. Υπάρχει και ταξική διαστρωμάτωση στην χώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι η πολιτική. Και είναι ανάγκη να ανατραπούν οι ασκούμενες πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Τα κοινωνικά προβλήματα που ανέφεραν και περιέγραψαν όλοι οι φίλοι εδώ θα οξυνθούν, οι συντάξεις θα μειωθούν, διότι και οι δαπάνες μειώνονται και με τον νόμο του τελευταίου που ψηφίστηκε με το μεσοπρόθεσμο έχει περικοπή των κοινωνικών δαπανών σε όλα τα επίπεδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, να το ξέρουμε δηλαδή. Είναι άμεση η μείωση των επικουρικών συντάξεων. Το ζήτημα λοιπόν τι θα κάνουμε και πώς θα βάλουμε μια νέα αρχή για αυτόν τον τόπο. Εμείς λοιπόν λέμε να πάμε σε Ευρώπη με αλληλεγγύη, να πάμε το ρολόι της ιστορίας μπροστά και όχι να το πάμε πίσω στους εθνικούς ανταγωνισμούς. Επομένως απαντούμε στον άνθρωπο που ρώτησε ότι θέλουμε να είμαστε εντός Ευρώπης. Η κυρία Ράκη και μετά η κυρία Λιγεράκη. Ρώτησε ο άνθρωπος πάρα πολύ απλά. Να είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω καλύτερο μέλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έξω? Η δική μου απάντηση είναι μέσα. Γιατί έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χωρίς διάλυση, αλλά η Ελλάδα εκτός ευρώ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέλλον θα είναι πολύ χειρότερο. Τα πάντα θα κοστίζουν περισσότερο, θα υπάρχει πολύ περισσότερη ανεργία και καθόλου ανάπτυξη. Τόσο απλά. Κυρία Λιμπεράκη. Εγώ θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη συντάξη, επειδή επανήλθαν 2-3 φορές. Νομίζω ότι μπερδεύουμε την κρίση των συντάξεων με τις μνημονιακές πολιτικές. Το πρόβλημα με τη μη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Θες να πάμε μέχρι τις 3. Και τη ανηλικρίνεια των πολιτικών που δεν το παραδέχονταν και λέγανε λύσαμε το ασφαλιστικό και μετά από λίγο το ξαναλύνανε για 30 χρόνια και μετά από 2 χρόνια το ξαναλύνανε για άλλα 30 χρόνια και στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να σταθεί αυτό το σύστημα. Είναι αυτό που έχει δηλητηριάσει και τη δημοκρατική αξιοπιστία της πολιτικής. Διότι όταν σου λέει ο άλλος ότι σου χωλεί το πρόβλημα και σου κάνει μετά 10 συναπτές μειώσεις στη σύνταξη και έρχεται και η ενδέκατη, τότε προφανώς δεν λέει την αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν φταίει η Ευρώπη, δεν φταίει το μνημόνιο, φταίει η διαχείριση και της προκρίσης μεγέθυνσης και της κατά την κρίση διαχείρισης της κρίσης, γιατί δεν είπαν ποτέ την αλήθεια στα δυσάρεστα πράγματα και μετακυλίαν πάντοτε τις δύσκολες αποφάσεις στους ξένους. Πήρες απαντήσεις. Ρώτησα και αν θα υπάρχει ανεξάρτητη εθνική βούληση και δεν έχω πάρει απάντηση. Αν θα υπάρχει ανεξάρτητη εθνική βούληση, δηλαδή να αποφασίζει ο λαός χωρίς καμία Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς τίποτα. Να παίρνει απόφαση μόνος του. Όταν δεν χρωστάς, μπορείς να αποφασίσεις. Μπορώ να απαντήσω. Όταν δεν χρωστάς. Για να αποφασίσει ο λαός. Κύριε Παπαδόπουλε, είπα Ζουράρης. Δεν είστε εσείς. Πάντως, για να αποφασίσει ο λαός, πρέπει να έχει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας. Κύριε Ζουράρη. Αν δεν έχει την εξουσία στα χέρια του, πώς θα πει. Κύριε Παπαδόπουλε, παρακαλώ. Συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν μπορεί να υπάρξει εθνική κυριαρχία ταυτόχρονα σημαίνει δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή να δίνουμε τη δυνατότητα σε εμάς να αναπτύξουμε και τον πλούτο μας και την ελευθερία μας. Αυτό δεν γίνεται όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτοχρόνως όμως έχουμε δύο στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αυτοδιαλύεται. Υπάρχει ενδορυξία με την αυτοανάφλεξη εσωτερική, όπου οι λαοί, η τεράστια αυτή πίεση των λαών, με την απίστευτη πλουτοκρατική οργάνωση αυτή τη στιγμή της Ευρώπης, θα τίνει σε μια βαθμία αυτοδιάλυση. Εκείνο το οποίο θα κάνουμε είναι ένα συναμφότερο, ένα μεικτό πράγμα, διότι σου υπενθυμίζω ότι και η Γαλλική Επανάσταση ταυτοχρόνως με την εξέγερση στη Γαλλική ξεκίνησε η αυτοδιάλυση της Γαλλίας του παλαιού καθεστώτος μέσα από τη συγκεκριμένη Βουλή τη Γαλλική. Τώρα, επειδή είναι λίγο πιο μεγάλη αυτή η ιστορία με την Ευρώπη, η Βουλή, ταυτόχρονα το Ευρωκοινοβούλιο, όσοι πάμε, πρέπει να διαμορφώσουμε συνθήκες για την αυτοδιάλυση της συγκεκριμένης Ευρώπης και ενδεχομένως να υπάρξει μια Ευρώπη των λαών, δηλαδή μια Ευρώπη η οποία θα είναι Ευρώπη της ισότητας, Ευρώπη η οποία θα ελέγξει και θα καταργήσει αυτό το πλουτοκρατικό σύστημα, γιατί μόνο τότε θα υπάρξει και εθνική ανεξαρτησία και δικαιοσύνη. Τιτλοποιημένη. Πείτε το, κυρία Βόζεμπεργκ, για να κλείσουμε. Ο κύριος Ζουράρης είναι υπέρ της αποσύνθεσης, εμείς είμαστε υπέρ της σύνθεσης. Να μπούμε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσουμε την Ευρώπη, να την επαναφέρουμε στην ψυχή της που πράγματι τα τελευταία χρόνια είχε χαθεί.
Εγώ είμαι υπέρ της καληνύχτας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.